Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς να σας ευχαριστήσουμε για αυτή τη συνομιλία στο οικονομικό κανάλι το SBC και στο σύνολο των τηλεοπτικών περιφερειακών σταθμών μεταδίδουν αυτήν την εκπομπή ανά την Ελλάδα. Σε λίγες ώρες τελειώνει η προεκλογική περίοδος. Να μείνουμε, αν συμφωνείτε κι εσείς, λίγο σε ομάδες πληθυσμού που σας είχαν στηρίξει και κάναν τη μεγάλη αλλαγή στις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου. Μία από αυτές τις ομάδες είναι οι μικρομεσαίοι. Τι μπορούν να περιμένουν οι μικρομεσαίοι από τον Αλέξη τον Τσίπρα την επόμενη μέρα, αν όλα πάνε καλά για σας? Καταρχάς, να χωρίσουμε την απάντηση σε δύο σκέλη. Στο τι κάναμε για τους μικρομεσαίους αυτούς τους 6 μήνες, σε συνθήκες πρωτοφανούς οικονομικής ασφυξίας και με τη θηλιά στο λαιμό, και στο τι προοπτικές ανοίγονται μετά τη συμφωνία. Καταρχάς, το σημαντικότερο μέτρο που πήραμε ανακούφισης της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και των μικρομεσαίων επιχειρηματιών ήταν η νομοθέτηση των 100 δόσεων που δώσανε ανάσα και ανακούφιση σε πάνω από 1 εκατομμύριο φυσικά πρόσωπα αλλά και επιχειρήσεις. 1.100.000 περίπου εγγράφηκαν μαζί με την προεγγραφή στη διαδικασία αυτή. Αποποινικοποιήσαμε τα χρέη μέχρι 50.000 ευρώ. Και σταματήσαμε αυτό το έσχος των συλλήψεων, των κρατήσεων για μικρά και σύνολα. Είναι σημαντικό, ταλαιπώρησε πάρα πολύ κόσμο. Επιπλέον, έχουμε βάλει μπροστά τη διαδικασία για την ίδρυση της Αναπτυξιακής Τράπεζας και προχωράμε στην αξιοποίηση των χρημάτων του ΕΣΠΑ, των 35 δις του πακέτου Juncker, αλλά και με συμφωνία με την EBRD, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη, 500 εκατομμύρια τώρα και 500 του χρόνου που θα κατευθυνθούν αποκλειστικά στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Από εκεί και πέρα, να μιλήσουμε για το πλαίσιο της συμφωνίας. Το πλαίσιο της συμφωνίας, πέρα από το ότι εξασφαλίζει τις χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας για την επόμενη τριετία, κάτι εξαιρετικά σημαντικό, διότι δημιουργεί συνθήκες σταθερότητας. Εξασφαλίζει 25 δισεκατομμύρια για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Μια ανακεφαλαιοποίηση η οποία τούτη τη φορά δεν θα πάει για να καλύψει μόνο τις ανάγκες των τραπεζών, αλλά και να ξεδιαλύνει τον κουβάρι των κόκκινων δανείων. Και θέλω εδώ να επισημάνω, κύριε Ταλαμάνκα, ότι οι ανάγκες των 20 και πλέον δις για την νέα ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών δεν προήλθαν από τα capital controls, αλλά από το γεγονός ότι οι προηγούμενες συμφωνίες και οι προηγούμενες ανακεφαλαιοποιήσεις δεν είχαν προβλέψει το ότι πρέπει να λυθεί το μέγα αυτό πρόβλημα των κόκκινων δανείων. Πιστεύω λοιπόν ότι η επίλυση του γόρδιου αυτού δεσμού μπορεί να δώσει όθηση στην μικρομεσαία επιχείρηση, στην μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Και στην ελληνική οικονομία. Λένε πολύ, κύριε Πρόεδρε, ότι πιθανότατα να πάει λίγο πιο πίσω για να κεφαλοποίηση των τραπεζών. Μάλλον είναι μέσα στα πλαίσια που έχουν υπογραφεί και μέχρι το τέλος του έτους, έτσι είναι, θα λήξει. Γιατί συνδέουν πολύ την ανακεφαλοποίηση και με τα capital controls, κύριε. Πρέπει να σας πω ότι όλες οι ειδήσεις των τελευταίων ημερών και από το Eurogroup και από το Euro Working Group είναι θετικές. Ότι η ανακεφαλοποίηση των τραπεζών θα ολοκληρωθεί, η διαδικασία ξεκινάει αμέσως μετά τις εκλογές μέσα στον Οκτώβρη και ολοκληρώνεται μέχρι τέλος Νοέμβρη. Συνεπώς, προλαβαίνουμε απολύτως το όριο του τέλους του 2015, διότι όπως γνωρίζουμε, μέσα στο 2015 η διαδικασία αυτή θα γίνει χωρίς να υπάρχει καμία πιθανότητα να περάσουμε στη λογική του bail-in. Μετά το 2015, το 1ο-1ο-2016, έχει θεσμοθετηθεί ότι αντίστοιχες διαδικασίες θα περιλαμβάνουν και το κούρεμα με καταθέσεων ή μετόχων. Εμείς λοιπόν διασφαλίσαμε πλήρως, και αυτό είναι μια μεγάλη επιτυχία, ότι η διαδικασία αυτή τελειώνει μέσα στο 2015, άρα οι καταθέσεις είναι απολύτως εγγυημένες, οι τράπεζες θα σταθεροποιούνται και έχει σημασία να λέμε ότι οι καταθέσεις είναι πλήρως εγγυημένες, διότι μέσα στις τράπεζες αφήσανε το μόχθο τους οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες και τα λαϊκά στρώματα. Κάποιοι άλλοι, οι οποίοι δεν ανήκουν σε αυτούς που μας στήριξαν, ούτε θα μας στηρίξουν, θα έχουν βγάλει στο εξωτερικό, στις τράπεζες Ελβετίας και στις διάφορες λίστες. Είναι σημαντικό. Άρα λοιπόν, εμείς διεκδικήσαμε, ματώσαμε, αλλά πήραμε και μια επιλογή να μην διακινδυνεύσουμε τις κοινωνικές εκείνες κατηγορίες που μας στήριξαν και μας στηρίζουν. Διότι η έγνοια μας είναι για τα λαϊκά στρώματα, για τον μικρομεσαίο επιχειρηματία, για τον υγιή επιχειρηματία,
ο οποίος παίρνει ρίσκα μέσα στη χώρα και εμπιστεύεται τις ελληνικές τράπεζες και την ελληνική οικονομία. Είναι σημαντικό αυτό το οποίο λέτε και που το ακούμε από τα πιο επίσημα χείλη, κύριε Πρόεδρε, από τα δικά σας χείλη για τις καταθέσεις του απλού κόσμου, των απλών πολιτών. Ακούστηκε τις τελευταίες ώρες και από σημαντικό στέλεχος που είναι στο ΣΥΡΙΖΑ ότι οι αποφάσεις για τα capital controls, και το αναφέρω γιατί το αναφέραμε λίγο πριν στην προηγούμενη ερώτηση, δεν πάρθηκαν σε μια συγκεκριμένη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα. Καθ' υπόδειξη μιας ευρωπαϊκής πρωτεύουσας. Τι έγινε με τα capital controls? Κύριε Δαλαμάκα, νομίζω ότι είναι μια γνωστή σε όλους η ιστορία, την έχω αφηγηθεί. Ναι. Η απόφασή μας να πάμε να βάλουμε στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης στον ελληνικό λαό ήταν μια απόφαση που πάρθηκε εξαιτίας της αδιάλακτης τάσης των εταίρων μας, που μας έδιναν μια συμφωνία χωρίς διέξοδο, χωρίς προοπτική και μόνο με μέτρα σκληρά, πολύ σκληρότερα από αυτά τα οποία φέραμε. Ενδεικτικά να σας αναφέρω ότι προέβλεπαν την πλήρη ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ και του ΑΔΜΙΕ, των δικτύων της ενέργειας, προέβλεπαν 23% στην ενέργεια, όχι μόνο στην εστίαση. Ταυτόχρονα δεν άνοιγαν κανένα παράθυρο για την απομείωση του χρέους, για την επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων, πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας. Αυτά προέβλεπε η συμφωνία την οποία θέσαμε στην κρίση του ελληνικού λαού, συν το γεγονός ότι ουσιαστικά δεν κάλυπτε καθόλου τις ανάγκες χρηματοδοτικές της χώρας. Μας έδινε 5 ως 7 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ τώρα πήραμε 84 δισεκατομμύρια ευρώ. Πήραμε αυτή την απόφαση διότι εκτιμήσαμε πως κάποιοι θέλουν να οδηγήσουν την κυβέρνηση και τη χώρα στα βράχια. Και βάλαμε στο προσκήνιο τον ελληνικό λαό με αυτή την περήφανη στάση του, που άλλαξε το παιχνίδι στην Ευρώπη και αναγκάσαμε αυτούς που μέχρι τελευταία στιγμή έλεγαν ούτε ένα φρέσκο ευρώ για την Ελλάδα να οδηγηθούν σε μια πιο ρεαλιστική στάση, παρά το γεγονός ότι προσπάθησαν να δημιουργήσουν κλίμα αντεκδίκησης. Ήταν κίνηση άμυνας κυρίως. Ήταν κίνηση αντεπίθεσης. Τώρα από εκεί και πέρα, όταν πήραν αυτή την απόφαση, προφανώς κάποιοι θεώρησαν σκόπιμο να δώσουν τα ρέστα τους προκειμένου να κερδίσει το ναι στη χώρα. Και βεβαίως σε συνεννόηση και με τους εγχώριους κύκλους που και σήμερα δίνουν εκ νέου τα ρέστα τους για να ξαναγυρίσουν στην εξουσία. Και τότε θέλω να θυμίσω, το έχω ξαναπεί, ενημέρωσα τον πρόεδρο Ολάντ και την καγκελάριο Μέρκελ και ζήτησα μια μικρή παράταση του προγράμματος προκειμένου να πάμε στη διαδικασία τη δημοκρατική σε συνθήκες ομαλότητας. Να μην υπάρξει δηλαδή προοπτική κλεισίματος των τραπεζών. Και οι δύο δεσμεύτηκαν γι' αυτό. Αργότερα όμως θυμάμαι ότι υπήρξε αλλαγή στάσης και στο Eurogroup το κρίσιμο δεν δόθηκε παράταση στην Ελλάδα. Και αυτό έγινε την ίδια μέρα που η Βουλή ψήφιζε την προσφυγή σε δημοψήφισμα. Η εξέλιξη είναι γνωστή. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια με μια μεγάλη απόπειρα χειραγώγησης και τρομοκράτησης του ελληνικού λαού. Ο ελληνικός λαός με τις τράπεζες κλειστές, με τρομακτικές δυσκολίες, έφερε το αποτέλεσμα στη δημοψήφισμα. Και αξιοπρέπεια και έφερε αυτό το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα στη δημοψήφισμα. Και αυτό το αποτέλεσμα μας έδωσε τη δυνατότητα να πάμε σε μια συμφωνία που έχει δυσκολίες, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Αλλά έχει προοπτική, δίνει διέξοδο και είναι τώρα στο χέρι μας να προχωρήσουμε μπροστά και να βγούμε από την κρίση. Μάλιστα. Να πάμε σε μια δεύτερη κατηγορία μετά τους μικρομεσαίους που, επειδή μας βλέπουν τώρα και σε διάφορες περιοχές της χώρας, αγροτικές περιοχές μέσω των περιφερειακών καναλιών, που τις τελευταίες μέρες έχει παίξει πάρα πολύ. Αγρότες. Φέρατε, να πω εγώ, και το θέμα είναι πολύ θετικό, και το θέμα της διασφαλίσεως το αφορολόγητο για τις αποζημιώσεις και επιδοτήσεις από φυσικές καταστροφές μέχρι 12.000. Είναι το αγροτικό, εξασφαλίζεται το πρόγραμμα τα 800 εκατομμύρια αγροτικής ανάπτυξης. Θετικά όλα αυτά. Την επόμενη μέρα, κύριε Πρόεδρε, από την Δευτέρα, την Τρίτη το πρωί, αν όλα πάνε καλά για εσάς, τι μπορεί να περιμένει ο Έλληνας αγρότης που μας βλέπει αυτή τη στιγμή από τον Αλέξη Τσίπρα? Καταρχάς, πρέπει να πούμε, κύριε Δαλαμάγκα, ότι ο αγροτικός κόσμος δεν βρίσκεται σε δυσκολία μόνο εξαιτίας του γεγονότος ότι
υπάρχει μια συμφωνία που εξισώνει την φορολογία των αγροτών με αυτή των υπολείπων πολιτών. Mm-hmm. Αλλά τα τελευταία χρόνια συσσωρεύονται προβλήματα. Νομίζω ότι χρειάζονται μεγάλες θεσμικές τομές mm-hmm. ταυτόχρονα με την προσπάθεια να διασφαλίσουμε το αγροτικό εισόδημα μέσα από διάφορους τρόπους. Διότι, ξέρετε, το θέμα της φορολογίας ναι. έχει μια πραγματική, αν θέλετε, διάσταση το ότι από ένα χαμηλό ποσοστό φορολόγησης πας στο 26% όμως πρέπει να ξέρει κανείς επί ποιου ποσού φορολογεί. Εάν δηλαδή προχωρήσουμε με γοργά βήματα στη δυνατότητα οι αγρότες να έχουν επιβλία εσόδων-εξόδων και τους δώσουμε τη δυνατότητα να δηλώνουν τα έξοδά τους, να έχουν το τεκμαρτό έξοδο ανάλογα με το προϊόν το οποίο παράγουν, ούτως ώστε αφαιρώντας από τα έσοδα τα έξοδα να έχουν ένα ποσό στο οποίο θα φορολογούνται. Αν λοιπόν το ποσό αυτό στο οποίο φορολογούνται είναι πολύ μικρότερο από αυτό που φορολογούντουσαν μέχρι πρότινος, τότε αντιλαμβάνεστε ότι το εισόδημά τους προστατεύεται. Υπάρχουν λοιπόν τρόποι για να προστατεύσουμε το εισόδημα παρά το γεγονός ότι ανεβαίνει το ποσοστό της φορολόγησης. Για την πολίτευση χρησιμοποιεί. Από εκεί και πέρα, ναι. να πω όμως ότι χρειάζονται ναι. μεγάλες θεσμικές τομές. Διότι όλοι γνωρίζουμε ότι αν δεν ανασυγκροτήσουμε το συνεταιριστικό κίνημα, αν δεν πάμε σε συνεταιριστικές μορφές, δεν μπορούμε να αλλάξουμε πολλά πράγματα. Εάν δεν χτυπήσουμε τους μεσάζοντες, τα καρτέλ, τις υπερτιμολογήσεις, τις παράνομες ελληνοποιήσεις, αν δεν στηρίξουμε αυτό που εμείς ονομάζουμε κοινωνική οικονομία, αν δεν δώσουμε τη δυνατότητα στους παραγωγούς χωρίς μεσάζοντες να έρχονται σε λαϊκές και να πουλάνε τα προϊόντα τους, αυτές οι τομές θα δημιουργήσουν προοπτική και προστασία στο αγροτικό εισόδημα. Να πάμε σε μία άλλη κατηγορία, ένα κομμάτι πέρα από τη μικρομεσαία επιχείρηση και τους αγρότες, το οποίο γίνεται πολύς λόγος το τελευταίο καιρό. Εμείς και στο οικονομικό κανάλι, επειδή έχουμε πληγεί από διάφορους κύκλους, το λέμε, το ονομάζουμε με έναν όρο αμφιλεγόμενη ολιγαρχία των μίντια. Λίγες ώρες πριν να κλείσει η προεκλογική περίοδος. Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, θα προχωρήσετε μέχρι τέλους, αν το αποτέλεσμα των εκλογών είναι, εμείς πάντα πρέπει να το λέμε αυτό, θετικό για εσάς, στην κάθαρση στο ραδιοτηλεοπτικό τοπίο ή θα αρχίσουν οι εκπτώσεις από την επόμενη μέρα? Κύριε Δαλαμάγκα, αυτή τη φορά θα έχω πολλούς λόγους για να μην σκέφτομαι καθόλου τις εκπτώσεις. Ξέρετε κάτι, το έχω πει και άλλη φορά, αν ήθελα να κάνω εκπτώσεις θα τις έκανα και στην πρώτη περίοδο. Το πρώτο εφτάμινο. Δεν έκανα τις εκπτώσεις την περίοδο εκείνη που η σύγκρουση με την Ευρώπη ήταν σκληρή και που δεν είχα σταθερό έδαφος να πατήσω. Και που θα μπορούσε να σκεφτεί κανείς, όπως είχε σκεφτεί και ο προκάτοχός μου, ο κ. Σαμαράς, ότι αυτό που θα μπορούσε να με στηρίξει είναι η διαστρέβλωση πραγματικότητας από τα μέσα ενημέρωσης. Όχι, δεν το έκανα. Τώρα που θα έχω σταθερό έδαφος, θα φοβηθώ να κάνω πίσω και να μην σπάσουμε το απόστημα που βαραίνει την πολιτική ζωή του τόπου εδώ και δεκαετίες? Όχι, κύριε Δαλαμάκα, δεν πρόκειται. Ζητώ την ψήφο του ελληνικού λαού, την τρίτη και φαρμακερή, γιατί μέσα σε 7 μήνες ζήτησα με την ψήφο 25 του Γενάρη. Έχετε πάει καλά σε όλες τις... Τώρα είναι η τρίτη και καλύτερη, για να βάλουμε μια και έξω τέλος σε αυτό το παρελθόν που μας βαραίνει. Να ξεμπερδέψουμε με όλο αυτό το σύστημα που κρατάει όμοιρο την πολιτική ζωή του τόπου. Εγώ πιστεύω ότι θα ανασάνει η πολιτική ζωή συνολικά, κύριε Δαλαμάγκη. Και οι άλλες πολιτικές δυνάμεις. Όταν πάμε σε θεσμικές τομές κάθαρσης, σε θεσμικές τομές ανάσας, να μπορέσουμε να βάλουμε κανόνες στο ραδιοτηλεοπτικό τοπίο, να μπορέσουμε να δώσουμε τη δυνατότητα στη δικαιοσύνη να ανασάνει, να υπάρξει επιτέλους δικαιοσύνη, να πληρώσουν αυτοί που φοροδιαφεύγουν, που δεν πληρώνανε μέχρι χθες. Βεβαίως θα έχουμε δυσκολίες με την συμφωνία, με τα βάρη τα οποία είναι μεγάλα, αλλά αν ο ελληνικός λαός αισθανθεί ότι ανασένουμε, αν ταυτόχρονα προχωρήσουμε και κερδίσουμε τις μεγάλες μάχες που έχουμε μπροστά μας για το χρέος, για το ζήτημα των κόκκινων δανείων, για το ζήτημα των πληστηριασμών, για την επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων, η χώρα θα επιστρέψει στην ανάπτυξη, για τα Λαμάγκα, το πρώτο εξάμεινο του 2016. Και ταυτόχρονα, εάν έχουμε ένα θετικό μήνυμα από τη διαπραγμάτευση για την απομείωση του χρέους και διαμορφώσουμε ένα σταθερό επενδυτικό περιβάλλον,
πιστεύω ότι μπορούμε να προσελκύσουμε και επενδύσεις πραγματικές. Όχι πιάτσικο όπως κάνανε οι προηγούμενοι με τα hedge funds, αλλά πραγματικές επενδύσεις που θα αφήνουν ένα σημαντικό αντίκτυπο στην πραγματική οικονομία, που θα έχουν θέσεις εργασίας και που θα δημιουργήσουν ένα αναπτυξιακό περιβάλλον, το ανάπτυξη όμως που θα έχει πρόσημο κοινωνικό, που θα αφήνει απόθεμα κοινωνικό. Είμαι λοιπόν αισιόδοξος ότι η χώρα παρά τις δυσκολίες, σε ένα χρόνο από τώρα, αν όχι σε ένα χρόνο τουλάχιστον στις αρχές του 2017, θα μπορεί με ασφάλεια να επιστρέψει στις αγορές. Αυτή είναι μια στόχευση, αυτή νομίζω ότι είναι μια στόχευση που μπορεί να μας δώσει την προοπτική και τις εξόδου από την Επιτροπία, από την μέγενη της Επιτροπίας και των Μνημονίων. Δεν υπάρχει εύκολος δρόμος. Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Ξέρουμε όμως το δρόμο. Ο δρόμος είναι στρωμένος με αγκάθια, με δυσκολίες, έχει ανηφόρα, αλλά είναι ένας δρόμος που οδηγεί σε διέξοδο και πρέπει να ξέρουμε όλοι μας ότι για να πάμε στην έξοδο χρειάζεται να δώσουμε πείσμα και επιμονή και να παλέψουμε, να διεκδικήσουμε. Αν δεν διεκδικήσεις, δεν κερδίζεις τίποτα. Και εμείς δώσαμε δείγματα γραφής σε ό,τι αφορά τη διεκδίκηση τουλάχιστον. Να πάμε λίγο στα πολιτικά, συμφωνείτε. Καταρχάς, η πρώτη κυβέρνηση αριστεράς, το έχετε υπονοήσει, το έχετε πει, έπεσε εκ των έσω, έγινε διάσπαση, να χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον όρο. Νομίζω ότι όλοι το είδαν αυτό, δεν χρειάζεται να το κρύβουμε. Ωραία. Να τρέξουμε λίγο το χρόνο. Αν τα αποτελέσματα της Κυριακής για κάποια πρόσωπα που έχουν ακολουθήσει πια και ακολουθούν πολιτικές προσωπικές διαδρομές, δεν είναι θετικά για αυτούς. Ο Αλέξης Τσίπρας κάποια στιγμή, εφόσον καταλάβουν αυτά τα πρόσωπα το λάθος, μπορεί να ανοίξει πάλι την παραταξιακή αγκαλιά και να τους δεχτεί και υπό ποιες προϋποθέσεις στο μέλλον. Ή είναι πολύ πρόωρο. Κύριε Δαλαμάγκα, νομίζω ότι ο καθένας έχει διαλέξει το δρόμο του. Και όταν κανείς διαλέγει το δρόμο του, οι δρόμοι είναι σε διαφορετική κατεύθυνση, υπάρχει αμφιβολία. Εγώ κακία δεν κρατάω σε κανένα. Από εκεί και πέρα όμως νομίζω ότι τα πράγματα είναι καθαρά όταν κάποιος επιλέγει σε μια κρίσιμη στιγμή την ιδεολογική καθαρότητα και να μην λερώσει τα χέρια του παρά να κάθεται στη γωνιά και να λέει τα δύσκολα έρχονται, εγώ σας προειδοποίησα, τότε επιλέγει μια θέση και στάση που για μένα δεν είναι θέση και στάση της αριστεράς που είναι χρήσιμη για τον τόπο, της αριστεράς του 21ου αιώνα. Η αριστερά για να είναι χρήσιμη για τον τόπο πρέπει να μην φοβάται να βάλει τα στήθη μπροστά και τα χέρια στη λάσπη. Γιατί αν δεν βάλουμε εμείς τα χέρια στη λάσπη, ποιος θα τα βάλει, ποιος θα ξελασπώσει το μέλλον, ποιος θα στηρίξει το πιο αδύναμο. Θα ήταν πολύ εύκολο και για μένα να πω τη γωνία και ας καταστραφούν όλα. Όμως πήραμε επιλογές ευθύνης για να προχωρήσει ο τόπος μπροστά. Και θα κρίνει ο ελληνικός λαός ποιος πήρε τις επιλογές ευθύνης και ποιος προτίμησε τη λογική της απόδρασης. Και την άλλη πορεία. Εσείς είστε και ποδοσφαιρόφιλος. Λοιπόν, κάνατε εκλογικές αναμετρήσεις, έχετε κερδίσει όλες. Δηλαδή, κάποιοι λένε ότι έχει άστρο ο Τσίπρας. Από τα αποτελέσματα. Λοιπόν, για αυτή την εκλογή, την κρίσιμη εκλογή της Κυριακής, πιστεύετε ότι κερδίζετε από τα αποδυτήρια, ή, να το κάνω λίγο πιο δύσκολο, ή πιστεύετε, γιατί λίγο τα πράγματα για τις δημοσκοπήσεις βλέπουμε ότι έχουν δυσκολέψει, ή παίζετε εκτός έδρας, και το λέω με την έννοια, γιατί όταν παίζουμε εκτός έδρας δεν αισθανόμαστε την αυτοπεποίθηση που νιώθουμε όταν παίζουμε στο γήπεδό μας η ομάδα μας. Τι νιώθετε? Κοιτάξτε, εκτός έδρας παίξαμε σε όλες τις αναμετρήσεις. Και σε αυτή παίζουμε εκτός έδρας, με την έννοια ότι ο διαιτητής δεν παίζει 50-50. Λοιπόν, αν θεωρήσουμε ότι ο διαιτητής είναι το σύστημα αυτό των μέσων ενημέρωσης το οποίο ενημερώνει τον κόσμο. Αλλά, ξέρετε, καμιά φορά υπάρχουν ομάδες που πεισμώνουν και παίζουν καλύτερα όταν ο διαιτητής δεν σφυρίζει 50-50. Εμείς ανήκουμε σε αυτές τις ομάδες. Στο δημοψήφισμα πάντως σίγουρα δεν έπαιξε 50-50. Αυτό είναι γεγονός. Και, εν πάση περιπτώσει, εγώ θέλω να σας πω ότι εγώ αισθάνομαι ότι ειδικά σε αυτή τη μάχη είναι σαν να παίζουμε με παίχτη λιγότερο και παρόλα αυτά να παίζουμε πολύ καλή μπάλα και να καθαρίζουμε το παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο. Λοιπόν, στις εκλογές υπάρχει πάντα πόλωση, αγαπητέ κύριε Πρόεδρε. Είμαστε τώρα και λίγες ώρες πριν κλείσει προεκλογική περίοδος. Λέγονται και πράγματα παραπάνω.
υπάρχουν και χτυπήματα κάτω από τη ζώνη, κάτω από τη μέση. Αισθάνεται, νιώσατε εσείς τέτοια χτυπήματα? Και ο Αλέξης ο Τσίπρας ότι υπήρξαν τις τελευταίες ώρες, τις τελευταίες μέρες τέτοια χτυπήματα. Αν αισθάνεστε πικραμένος για κάτι και αν από την Κυριακή τα συγχωρείτε όλα και τα ξεχνάτε. Καλά, εντάξει, πάντοτε. Νομίζω ότι τα χτυπήματα αυτά υπάρχουν πάντα στις εκλογικές αναμετρήσεις. Τώρα νομίζω ότι ένα σύστημα δίνει τα ρέστα του. Διότι καταλαβαίνει ότι εδώ μιλάμε για την επόμενη τετραετία πια. Την προηγούμενη φορά δεν είχε καμία προσδοκία να ανατρέψει την εκλογική νίκη του ΣΥΡΙΖΑ και απλά είχε φτιάξει το σχέδιο της παρένθεσης. Ήξεραν ότι μας περιμένουν κάποιοι στο εξωτερικό στη γωνία. Τώρα που αυτό το έχουμε σταθεροποιήσει, βλέπουν και φοβούνται ότι η επόμενη τετραετία θα είναι η μεγάλη ευκαιρία που θα έχει ο τόπος για μεγάλες τομές και αλλαγές. Και άμα γίνουν τομές κανονικότητας και εφαρμογής των νόμων, ξέρουν ότι θα έχουν θέση στην πολιτική ζωή και στην οικονομική ζωή. Βλέπουμε λοιπόν το τελευταίο διάστημα αυτές τις προσπάθειες, αλλά εγώ δεν ασχολούμαι, κυρία Καλαμάκα. Διότι, ξέρετε, ο ελληνικός λαός έχει κριτήριο. Και δεν χρειάζεται, βλέπει, εγώ νομίζω ότι κρίνει από την ειλικρίνεια των προσώπων. Από το αν κανείς μιλάει στα μάτια, βλέπει στα μάτια τους πολίτες και τους μιλάει με εντυμότητα, αν τους λέει την αλήθεια, όσο δύσκολη κι αν είναι, λένε γιατί παραδέχεσαι λάθη. Γιατί δεν μπορώ παρά να τα παραδεχθώ αν τα έχω κάνει. Ναι. Η ειλικρίνεια είναι μεγάλο προτέρημα στην πολιτική. Και σαν αυτό φαίνεται και δημοσκοπικά, αλλά και σαν αίσθηση της κοινωνίας και ο κόσμος το βλέπει. Έχω λοιπόν μεγάλη εμπιστοσύνη στους πολίτες. Δεν ασχολούμαι ούτε με τα συγκροτήματα της παραδημοσιογραφίας που έχουν οριάσει το τελευταίο διάστημα. Κάτι θα φοβούνται προφανώς, κάτι ξέρουν για την επόμενη μέρα. Ούτε με τον κίτρινο τύπο. Ασχολούμαι με τα μεγάλα προβλήματα που έχει ο τόπος και τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις και τομές που έχει ανάγκη και είμαι αποφασισμένος να τις προχωρήσω εγώ και οι συνεργάτες μου, διότι νομίζω ότι αν χάσουμε και αυτή την ευκαιρία και ξαναγυρίσουμε πίσω, θα μείνουμε για πάρα πολλά χρόνια καθυλωμένοι. Είναι ο στόχος του Αλέξη Τσίπρα, έτσι όπως είχε τεθεί από την αρχή, για μια διαφορετική Ευρώπη, από αυτήν την Ευρώπη που θέλει να προχωρήσει? Εγώ το εντοπίζω κιόλας, αυτή η συντηρητική νομεγκλατούρα του βορειοευρωπαϊκού παράγοντα και της Γερμανίας, για να χρησιμοποιήσω μια παλιά έκφραση κομμουνιστική. Η Ευρώπη είναι ένα πεδίο μάχης, πάλης, σύγκρουσης, φάνηκε αυτό. Στην Ευρώπη δεν υπάρχει μαύρο και άσπρο. Υπάρχουν δυνάμεις που δίνουν μάχες, υπάρχουν δυνάμεις που θέλουν να κρατήσουν τα κεκτημένα, υπάρχει και μια σοσιαλδημοκρατία η οποία βρίσκεται στρατηγικό αδιέξοδο, υπάρχει όμως μια δυναμική αλλαγής. Μετά τις δικές μας εκλογές έχουμε εκλογές στην Ισπανία και στην Πορτογαλία και στην Ιρλανδία, άρα το μήνυμα που θα δώσει ο ελληνικός λαός είναι εξαιρετικά σημαντικό για αυτό που θα προσλάβουν και αυτές οι χώρες τους για να κάνουν το μεγάλο βήμα, το άλμα της αλλαγής που είναι αναγκαία. Και φανταστείτε, αν στις επόμενες συνόδους κορυφής, το 2016, ο Έλληνας Πρωθυπουργός δεν θα παλεύει μόνος του, αλλά θα έχει και άλλους από την Ευρωπαϊκή Περιφέρεια κυρίως, ως μια συμμαχία ενάντια στην αδιέξοδη και καταστροφική πολιτική της λιτότητας. Και καθώς φτάνουμε προς το τέλος, χθες, πριν λίγες ώρες, μάλλον ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, ο Τζος Έρνεστ, είπε ότι είναι πρόβλημα της Ευρώπης αυτό που γίνεται με το προσφυγικό. Και θα πρέπει να το λύσει η ίδια η Ευρώπη, και ήταν, έχει ερμηνευτεί ως μια αιχμή κυρίως για τον βορειοευρωπαϊκό παράγοντα και Δύτη Γερμανία. Τι πιστεύετε γι' αυτό? Πράγματι, εδώ η Ευρώπη βρίσκεται μπροστά σε μεγάλα διέξοδα. Καταρχάς της εξωτερικής πολιτικής, αφετέρου όμως και αδιέξοδα σε σχέση με αυτό που έχει οικοδομήσει. Διότι η αλληλεγγύη δεν μπορεί να είναι μια à la carte αξία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ή πηγαίνουμε στην Ευρώπη όπου έχουμε ισότιμα κράτη και όμως ο ένας νοιάζεται για τον άλλον, ή πηγαίνουμε σε μια Ευρώπη όπου ο καθένας κοιτάει τη χώρα του, τα σύνορά του, και από εκεί πέρα αυτό δεν είναι μια ένωση, αλλά είναι μια οικονομική συνδιαλλαγή. Κύριε Καλαμάγκα, δώσαμε μάχες στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μαζί με τους συναδέλφους μου από τον Νότο, ανεξάρτητα αν μας χωρίζουν διαφορές, μάχες, διότι οι χώρες του Βορρά και οι δύο συνεόκοποι στην Ευρωπαϊκή Οικογένεια, οι Βαλτικές χώρες, έχουν μια τελείως διαφορετική αντίληψη για το τι σημαίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Βρισκόμαστε λοιπόν μπροστά σε ένα πανευρωπαϊκό, εγώ θα έλεγα και παγκόσμιο πρόβλημα. Πρέπει να υπάρξει ριζική αλλαγή στάσης Ευρώπης. Η Ελλάδα και κάθε χώρα, η Ιταλία, δεν μπορεί να είναι οι αποθήκες ψυχών. Αυτοί οι άνθρωποι έρχονται και είναι πρόσφυγες πολέμου. Δεν είναι καν πολιτικοί πρόσφυγες, είναι πρόσφυγες πολέμου. Και πρέπει η Ευρώπη να τους συμπεριφερθεί με ό,τι ακριβώς ορίζουν οι διεθνείς κανόνες. Και νομίζω ότι μία από τις σημαντικότερες μάχες που θα έχουμε να δώσουμε τις επόμενες μέρες ως νέα κυβέρνηση είναι να διεκδικήσουμε η Ευρώπη να αλλάξει στάση και να αντιμετωπίσει το πρόβλημα ως ευρωπαϊκό πρόβλημα. Κύριε Πρόεδρε, τελευταία ερώτηση πριν σας ευχαριστήσουμε. Την άλλη φορά, στις εκλογές του Ιανουαρίου, είχατε κάνει μετά την νίκη σας μια συμβολική κίνηση. Πήγατε στο Σκοπευθείο της Κεσαριανής. Πάνε όλα καλά για σας μεθαύριο, σε εκλογές της Κυριακής. Βέβαια, εκείνη η κίνηση δεν σας βγήκε σε καλό, γιατί καθυστερήσατε λίγο και βρήκατε τα κλειδιά κάτω από το χαλάκι, από το πατάκι, του Μαξίμου. Αυτό ήταν λοιπόν προδιαγεγραμμένο να συμβεί, το καθυστερούσατε, όχι. Δυστυχώς. Λοιπόν, η αντίστοιχη συμβολική κίνηση, αν το αποτέλεσμα είναι θετικό για την Κυριακή. Εντάξει, υπάρχουν πολλά μέρη όπου κανείς μπορεί να κάνει μια συμβολική κίνηση σαν αυτή. Επιτρέψτε μου να πω όμως ότι δεν ήταν μόνο συμβολική και επικοινωνιακή. Έβγαινε μέσα από την ψυχή μου. Διότι πράγματι ο όρκος που έδωσα εγώ ήταν ένας όρκος τιμής στους αγώνες των Ελλήνων για να μπορούμε σήμερα να έχουμε ελευθερία και δημοκρατία, λαϊκή κυριαρχία και ανεξαρτησία. Και νομίζω ότι με τη στάση μου και με τη στάση μας τιμήσαμε αυτόν τον όρκο. Ματώσαμε για να σταματήσει ο λαός μας να ματώνει. Το ίδιο θα κάνουμε και την επόμενη μέρα, έχοντας πάντα στο νου μας τα λαϊκά συμφέροντα και την έγνοια μας τους απλούς ανθρώπους. Να σηκώσουμε την Ελλάδα ψηλά, με περισσότερη δημοκρατία, κοινωνική δικαιοσύνη, αλλά ταυτόχρονα διασφαλίζοντας ένα σταθερό οικονομικό περιβάλλον, ώστε να μην διακινδυνεύσει η χώρα και ο ελληνικός λαός και νέες μεγάλες απώλειες. Κύριε Πρόεδρε, εκ μέρους και του οικονομικού καναλιού του SBC και των περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών, σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία και σας ευχαριστούμε για αυτή τη συνομιλία. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.